Να είμαστε πάλι μαζί. Σήμερα θα δούμε πώς στέλνοντας ένα email, αυτό το email μπορεί να αναρτηθεί σε ένα ή περισσότερα blogs ταυτόχρονα. Μιλάμε τώρα για τα blogs της Google. Άρα, έχω φτιάξει 3 blogs στα νησιά μας, κανένα αποστάρισμα. Το δεύτερο, περιοδικό του Αιγαίου, κανένα αποστάρισμα. Το τρίτο, ειδήσεις Αιγαίης, κανένα αποστάρισμα. Και είναι τα νησιά μας, η σελίδα του, ανανέωση, όπως βλέπετε δεν έχει τίποτα. Το περιοδικό του Αιγαίου και η σελίδα του, όπως βλέπετε δεν έχει και εδώ τίποτα. Και οι ειδήσεις, δεν έχει και εδώ τίποτα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα 3 blog που έφτιαξα για αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Άρα ξεκινάμε. Θα πάω στα νησιά μας, θα πάω στις ρυθμίσεις. Εμένα είναι στα αγγλικά, το γράφει settings. Και θα κατέβω εκεί πέρα που λέει email, post using email. Δηλαδή να κάνουμε ανάρτηση, να αποστάρουμε χρησιμοποιώντας email. Το πατάμε και εδώ γράφουμε μία μυστική λέξη. Εδώ πέρα τι παρατηρήσαμε. Μας δείχνει αχνά το τι χρειάζεται για ένα ολόκληρο email, που σημαίνει πως εγώ είμαι το email μου dikokos@gmail.com. Άρα το πρώτο, το dikokos, είναι το username σε όλους τους λογαριασμούς της Gmail. Άρα εδώ θα βάλω το username μου, το dikokos, τελεία, η μυστική λέξη, @blogger.com. Πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε save emails as draft post, δηλαδή να αποθηκευτεί η ανάρτηση στα πρόχειρα, έτσι ώστε να μπορούμε να μπούμε μετά μέσα και να το διορθώσουμε, να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές, ή publish email immediately, να γίνει άμεσα το ποστάρισμα, δηλαδή άμεσα η ανάρτηση, να μην μπει καθόλου σε πρόχειρο. Εγώ εδώ θα πατήσω το πάνω-πάνω, δηλαδή αυτό που θα στείλω εγώ με email να γίνει άμεσα το ποστάρισμα. Εδώ έχουμε τη μυστική λέξη που πρέπει να βάλουμε. Άρα εδώ μπορούμε να βάλουμε στα λατινικά η μυστική λέξη, αποθήκευση. Εφόσον θα δείξουμε πώς μπορούμε με το email να κάνουμε μία ανάρτηση σε πολλαπλά, θα πάω στο επόμενο, settings, ρυθμίσεις, email, και θα πατήσω και από εδώ το πάνω και θα φτιάξω και εδώ πέρα τη μυστική λέξη. Ok, αποθήκευση, save. Θα πάω και στο επόμενο, ρυθμίσεις, email, το πάνω και θα είναι η μυστική λεξούλα μου και αποθήκευση. Αν τις βάλουμε και ένα παύλα, ωραία, αποθηκεύτηκε. Ναι, γιατί ήταν πολύ, θα μπορούσε κάποιος να το βρει, ήθελε έστω και ένα χαρακτήρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω ενεργοποιήσει στα blog μου να μπορώ μέσω του email που έχω δημιουργήσει στο κάθε ένα ξεχωριστά να κάνω αναρτήσεις. Άρα, πάμε για μια νέα ανάρτηση. Θα βάλω ένα θέμα. Για παράδειγμα, σεισμοί στην Ελλάδα. Τι γίνεται? Να βάλουμε και μια φωτογραφία. Πάμε στις φωτογραφίες. Θα διαλέξουμε αυτή. Insert και έτοιμη φωτογραφία. Άρα έχουμε φτιάξει τον τίτλο που είναι το θέμα για το email. Αλλά αυτός, το θέμα για το email είναι ο τίτλος του blogger. Γράφουμε από κάτω το άρθρο μας. Βάζουμε τη φωτογραφία μας. Και εδώ πέρα θα βάλουμε τα email που έχουμε δηλώσει. Δηλαδή στο πρώτο η μυστική λέξη copy και θα βάλω το username που έχω, τελεία, η μυστική λέξη, @blogger.com. Το ξαναλέω, το username που έχουμε, τελεία, η μυστική λέξη και το @blogger.com. Όπως το γράφει εδώ, το username μας, τελεία, η μυστική λέξη, @blogger.com. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο ήταν το username, τελεία, η μυστική λέξη, @blogger.com, αντιγραφή. Έρχομαι εδώ και λέω κόμμα για το επόμενο, η μυστική λέξη, ωραία, κόμμα για το επόμενο. Άρα αυτή τη στιγμή έβαλα και τα email τα οποία θέλω να προωθήσω. Τα email αυτά είναι τα blog μου. Πατάω το send, αποστολή στα ελληνικά, το μήνυμα στάλθηκε. Ωραία. Τώρα θέλω να δω πόσο χρόνο θα κάνει μέχρι να το ποστάρει. Ήρθε. Άρα η ανάρτησή μου ήρθε εδώ κανονικά.
Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι και η επόμενη ανάρτηση, στο άλλο το blog. Για να πάμε και σε αυτό. Έτοιμο και αυτό. Γι' αυτό σας το έβγαλα και σε διαφορετικό θέμα, ώστε να βλέπετε πως δεν έχει σχέση το θέμα που έχει το κάθε blog. Απλά στις ρυθμίσεις πηγαίνουμε στο email, δίνουμε τη μυστική λέξη, απλά ερχόμαστε εδώ πέρα και βάζουμε, αν θέλουμε, να με το που αποστείλουμε το θέμα να δημοσιευθεί άμεσα ή να μπει στο πρόχειρο μέχρι να γίνει κάποιος έλεγχος. Βάζουμε τη μυστική μας λέξη και όλο αυτό γίνεται ένα email το οποίο το στέλνεις και ποστάρονται όλα μαζί. Αυτά, αδέρφια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτιάχνουμε μέσα σε ένα email την όλη ανάρτηση που θέλουμε και να τη στέλνουμε σε 3, σε 10, σε 80 διαφορετικά blog ταυτόχρονα. Δύναμη φως σε όλους.